Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα για τετραγωνικά. Συστήματα. Με αντιστρέψιμο πίνακα. Λοιπόν, εννοούμε ίδιο αριθμό εξισώσεων με ίδιο αριθμό αγνώστων. Το γενικό σχέδιο είναι το εξής, α1,1 επί κ1, όπου έχουμε χρώματα πολλά, συν α1,2 επί κ2, συν και τα λοιπά, συν α1 είναι ίσον με β1 α2 ούτω καθεξής. Α1 χ1 συν ωραία. Αυτό είναι το βασικό σύστημα με το οποίο θα ασχοληθούμε με πολλούς τρόπους και με πολλές οπτικές. Έτσι. Είναι λοιπόν ένα γραμμικό σύστημα μη εξισώσεων. Με νη αγνώστους και πίνακα α του συστήματος που είναι α σαμποτάζ. α1 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 α1. Αυτός είναι ο πίνακας του συστήματος και πίνακα α αντιστρέψιμο. Αυτό το θέλουμε να αντιστρέψουμε. Αυτό πώς το αντιμετωπίζουμε τώρα. Γραμμική απεικόνηση και
τελευταία γραμμική απεικόνηση, ήταν με δείκτη α από το σύνολο των πινάκων στυλών μία νη γραμμών και μία στήλης ξανά στον ίδιο διανυσματικό χώρο. Η οποία γραμμική απεικόνηση φτιάχνεται με τη βοήθεια του πίνακα, έτσι ώστε λοιπόν, αν πάρουμε το χ1, χ2, χ1, αυτό απεικονίζεται στο α, χ1, χ2, χ1. Αυτή είναι η κλασική τώρα γραμμική απεικόνηση που κατασκευάζουμε με κάθε πίνακα και τι έχουμε εδώ, ότι επειδή α αντιστρέψιμος συνεπάγεται α επί χ1, χ2, χ1, ίσον α επί χ1, χ2, χ1, τόνος. Συνεπάγεται λοιπόν η δήλωση ότι αυτό είναι ίσον, μας οδηγεί ισοδύναμα σε τι. Πολλαπλασιάζουμε από αριστερά με τον πίνακα α, φεύγει γιατί γίνεται μοναδιαίο, συνεπάγεται ότι χ1, χ2, χ1 ίσως χ1 τόνος, χ1 τόνος. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η γραμμική απεικόνιση θήτα με δίκτυο α είναι 1:1. Αφού είναι 1:1, είναι γραμμική απεικόνιση από ένα διανυσματικό χώρο διάστασης νη στον εαυτό του. Και χρησιμοποιώντας εκείνο το θεώρημα ότι η διάσταση του πρώτου χώρου που στην περίπτωσή μας είναι νη θα είναι η διάσταση του πυρήνα συν τη διάσταση της εικόνας. Αφού είναι 1:1, όπως είπαμε πιο πριν, αυτό είναι 0. Άρα η διάσταση της εικόνας είναι νη και επειδή η εικόνα, το image της γραμμικής αυτής απεικόνησης είναι ένας υπόχωρος διάστασης νη μέσα στον μεγάλο χώρο διάστασης νη και αυτό θα ταυτίζονται, συνεπάγεται λοιπόν το image της α ισούται με όλο το χώρο μη επί 1 επί 1 και άρα θα είναι και επί. Συνεπάγεται θήτα α είναι επί. Αυτό θα μπορούσαμε να επιχειρηματολογήσουμε και αλλιώς. Επειδή ο πίνακας της γραμμικής απεικόνησης θ α είναι ο α και επειδή είναι αντιστρέψιμος, το ραν, η τάξη του πίνακα δηλαδή έτσι, το ραν είναι ο διεθνής όρος. Τάξη του πίνακα να ακούτε είναι το ραν. Άλλες φορές το λέμε έτσι και άλλες αλλιώς. Είναι ακριβώς νη, άρα είναι η διάσταση του συνόλου εικόνου, άρα είναι επί. Και λόγω αυτού του τύπου θα είναι και 1:1. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολλούς τρόπους. Αυτό τι σχέση έχει με το σύστημα τώρα? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν
ξ1, ξ2, ξ1 στο α, έτσι ώστε με α επί ξ1, ξ2, ξ1 ίσον β1, β2, β1 αφού είναι επί η συνάρτηση για οποιοδήποτε, για κάθε λοιπόν β1, β2, β1 στο α, έτσι, για κάθε στοιχείο στο πεδίο τιμών, ό,τι και να σκεφτούμε, θα υπάρχουν ξ1, ξ2, ξ1, ούτως ώστε μέσω της συνάρτησης να απεικονίζεται εκεί πάνω. Συμφωνείτε σε αυτό? Και επίσης, τα ξ1, ξ2, ξ1 είναι μοναδικά διότι η θήτα α είναι 1:1. Δηλαδή πάντα έχει λύση το σύστημα μοναδική. Αυτό λέμε. Δηλαδή κάναμε μια αναγωγή των ερωτημάτων, έχει λύσει το σύστημα και πόσες έχει λύσεις και πόσες λύσεις έχει σε προβλήματα συναρτήσεων. Το βλέπουμε με διαφορετικό τρόπο. Αλλά αυτή η συνάρτηση, η γραμμική απεικόνηση που φτιάχνουμε με τη βοήθεια του πίνακα, του αντιστρέψιμου πίνακα, που έχει, που είναι ο πίνακας του συστήματος, είναι και 1:1 και επί. Αυτό σημαίνει ότι β1, ό,τι σταθερός όρος και να έχουμε στο γραμμικό σύστημα, πάντα έχουμε λύση. Ό,τι β1, β2, β1, πάντα έχουμε λύση. Απ' την άλλη μεριά, επειδή είναι και 1:1, έχουμε μοναδική λύση. Άρα όταν ο πίνακας, έχουμε ένα τετραγωνικό σύστημα μη εξισώσεων με μη αγνώστους, που ο πίνακας είναι αντιστρέψιμος, που είναι ισοδύναμο ότι το rank είναι νι, που είναι ισοδύναμο, ξέρω εγώ, μπορεί κανείς να δει τις στήλες, ότι έχει νι ανεξάρτητες στήλες ή νι ανεξάρτητες γραμμές ή η ορίζουσα είναι διαφορετική του μηδενός, όλα αυτά είναι ισοδύναμα πράγματα. Ή ότι άμα κάνουμε τον πίνακα ανοιγμένο κλιμακωτό βγαίνει μοναδιαίος, όλα αυτά είναι ότι ο πίνακας είναι αντιστρέψιμος. Ό,τι είναι πιο εύκολο. Θα δούμε τώρα παραδείγματα. Και τρόποι επίλυσης καλά, για νι ίσον 1 το πράγμα είναι τελείως είναι της μορφής α επί χ ίσον β. Το ότι ο α τώρα παίζει το ρόλο του πίνακα στη μονοδιάστατη περίπτωση σημαίνει ότι το α είναι αντιστρέψιμο στοιχείο, ότι δεν είναι 0. Έτσι. Ό,τι να είναι και το β σημαίνει ότι έχουμε μοναδική λύση. Αυτό θα μπορούσαμε και να μην το πούμε, αλλά δεν περάζει για την πληρότητα. Β διά α. Αυτό είναι ένα σύστημα 2x2. Εντάξει, ποιος είναι ο πίνακας του συστήματος? Α είναι 2, 3, 7, 8. Αυτός είναι ο πίνακας του συστήματος. Ο επαυξημένος πίνακας είναι 2, 3, 7, 8, 5, 15. Και θέλοντας να δηλώσουμε ότι αυτός ο πίνακας δεν είναι ένα τυχαίος πίνακας 2 επί 3,
αλλά έχει μια προϊστορία ότι προήλθε από ένα σύστημα κτλ. Και αυτό είναι η σταθερή όρη. Θα δείτε στην βιβλιογραφία ή και εσείς μπορείτε να χρησιμοποιείτε, γιατί βάζουμε ένα τέτοια διακεκριμένη γραμμή ή μια γραμμή που το διαχωρίζει. Όταν συνήθως όταν γράφουμε έτσι, λοιπόν, εννοούμε ότι είναι ο επαυξημένος πίνακας κάποιου συστήματος που ο πίνακας του συστήματος είναι από εδώ, αριστερά, και η άλλη είναι σταθερή όρη. Και γραμμή να μην βάζετε, αλλά άμα πείτε ότι αυτός είναι ο επαυξημένος πίνακας, τελείω. Τα σύμβολα τώρα. Λοιπόν. Τι κάνουμε. Λοιπόν. Λύση με γραμμοπράξεις. Παίρνουμε τον επαυξημένο πίνακα, είναι 2 χ και 3 ψ, ίσον 5, 7 χ και 8 ψ, ίσον 15, αλλά εμείς ξεχνάμε τους αγνώστους και παίρνουμε τον επαυξημένο πίνακα, 2, 3, 5, 7, 8, 15. Λοιπόν, οι γραμμοπράξεις είναι πολλαπλασιασμός μιας γραμμής επί έναν αριθμό διάφορων του μηδενός, πάντως, έτσι, ή αλλαγή δύο γραμμών, ή πολλαπλασιασμός μιας γραμμής επί έναν αριθμό οποιονδήποτε και πρόσθεση στην άλλη. Εδώ επιτρέπεται και πολλαπλασιασμός της πρώτης γραμμής επί το μηδέν και να την προσθέσουμε στην άλλη, είναι σαν να μην αλλάξουμε τίποτα. Επιτρέπεται, αλλά δεν γίνεται και τίποτα. Έτσι. Αυτό τώρα σας είχα αποδείξει ότι κάνοντας αυτές τις γραμμοπράξεις, το σύνολο λύσεων αυτού του συστήματος παραμένει το ίδιο με αυτό το σύνολο λύσεων. Θέλετε να τα αποδείξουμε ξανά ή όχι. Έτσι. Αν δεν το θυμόσαστε, ανατρέξτε στις σημειώσεις μας, αλλά αν θέλετε κάποια στιγμή το αποδεικνύουμε. Λοιπόν, κάνοντας γραμμοπράξεις, δεν είναι σωστό να βάζουμε ούτε στις εξετάσεις, μην βάλετε το ίσον γιατί αλλάζει ο πίνακας. Αλλά έστω και ένα στοιχείο να αλλάξει δεν είναι ισότητα. Λοιπόν, εδώ μπαίνει και η φαντασία για να καταλήξουμε όσο πιο γρήγορα στον ανοιγμένο κλιμακωτό. Εγώ θα έκανα το εξής. Αφήνω την πρώτη γραμμή όπως έχει, 2, 3, 5 και πολλαπλασιάζω την πρώτη γραμμή επί 3 και την αφαιρώ από την... Θα μου πείτε γιατί να μην το κάνω επί 7 δεύτερα, αλλά δεν θέλω να αναμίξω και πλάσματα γιατί θα μπερδευτούμε. Άλλος μπορεί να μην, να έχει μεγάλη ευκαιρία στους υπολογισμούς με τα κλάσματα. Υπάρχουν και κάποιοι αριθμολάγνοι, ας πούμε. Εντάξει, θα κάνουν και γρήγορα. Εγώ για να είμαι και σίγουρος, παραδείγματος χάρη, έκανα το εξής. Τρεις φορές αυτό επί... και θα τα φερούσα από εδώ, θα είχα το 1, 3, 9, 8, πλην 9, πλην 1, 5, 15, ωραία, 0. Λοιπόν, θα άλλαζα γραμμές για να εμφανιστεί το 1 πάνω, αφού ήδη το έχω έτοιμο. Θα είχα λοιπόν 1, πλην 1, 0, 2, 3, 5. Απλά θα πρέπει να προσέχουμε, μην κάνουμε κανένα λάθος, ιδιαίτερα στις εξετάσεις και να μας βγει άλλα ντάλλα. Πάμε. Κρατάμε την πρώτη γραμμή 1, πλην 1, 0. Πολλαπλασιάζω αυτή επί 2 και την αφαιρώ από εδώ και θα έχει 0. Επί 2 θα είναι πλην 2. Και επειδή την αφαιρέσουμε 5. 5.
0. Εκεί μπορεί να πολλαπλασιάσουμε επί εν πέμπτον την τελευταία γραμμή για να εμφανιστούν άσοι. 0, 1, 1. Και εδώ τώρα να προσθέσουμε αυτή τη γραμμή εδώ για να εμφανιστεί 0. 1 λοιπόν. 0. 1. Λοιπόν, φτιάξαμε τον παυξημένο πίνακα ανοιγμένο κλιμακωτό. Τι πληροφορίες μας δίνει αυτό, μας έδειξε το σύστημα, καταρχήν. Άρα, ο α είναι αντιστρέψιμο. Πώς το καταλάβαμε αυτό, διότι εμφανίστηκε αριστερά αυτό δηλαδή. Ο μοναδιαίος ένα μηδέν, μηδέν ένα. Ένα του φέρνει. Τι άλλο προσφέρει η διαδικασία αυτή. Επίσης, έχουμε την μοναδική λύση. Δεν έχει άλλες. Επειδή είναι αντιστρέψιμο, λοιπόν, έχει μία λύση. Κάποιο χ και κάποιο και τη μοναδική λύση. Χ ίσον 1 και ψ ίσον 1, δηλαδή ποιο είναι το κάθε χ, είναι αυτό και αυτό. Διότι στην πραγματικότητα, έτσι που μετασχηματίσαμε το αρχικό σύστημα, θα έχει το ίδιο σύνολο λύσεων το αρχικό σύστημα με το σύνολο λύσεων που παραπέμπει αυτός ο ανοιγμένος κλιμακωτός. Και ποιο είναι οι εξισώσεις που παραπέμπουν αυτοί. Είναι το 1 επί χ και 0 επί ψ ίσον 1, που είναι από την πρώτη γραμμή, και 0 επί χ και 1 επί ψ ίσον 1 ξανά. Αυτό σημαίνει χ ίσον 1, ψ ίσον 1. Άρα κάνοντας αυτή τη διαδικασία με τον ανοιγμένο κλιμακωτό, είναι μέσα στις λύσεις. Ας δούμε και ένα 3 επί 3. Είναι κάπως... Κάνει να ρωτήσει κανείς κάτι. Μάλλον θα μπορούσαμε να πούμε και το εξής. Για την πληρότητα, είχαμε πει λύση με γραμμοπράξεις. Λύση με ορίζουσες. Κανόνες Κράμερ. Βρίσκουμε την ορίζουσα του πίνακα που είναι, πόσο ήταν εκεί, 2, 3, ήταν 7, 8. Πόσο ήταν εκεί το σύστημα, 2, 3, 7, 8. Ίσον 2,8,16 είναι 21 ίσον με πλην 5. Εντάξει. Βρίσκω μετά το, όπως λέμε συνήθως, το δε του χ είναι η ορίζουσα ενός πίνακα τοποθετικού βέβαια, που έχει,
αφού το Χ είναι η πρώτη μεταβλητή, θα βάλουμε τους σταθερούς όρους που ήταν, τι ήταν οι σταθεροί όροι. Το... Οι σταθεροί όροι ήταν 5 και 15. Αυτή τη στήλη θα τη βάλουμε στην πρώτη θέση, 5-15. Και η άλλη στήλη είναι η ίδια, όπως το επαυξημένο πίνακα. Ίσο. 5-8-40. Πλην 45, ίσο με πλην 5. Το δε ψι είναι η ορίζουσα του πίνακα που έχει ο στήλη, την δεύτερη στήλη τώρα, τη στήλη του ψι, θα είναι 5-15. 5-15 και εδώ θα είναι το 2-7. Ίσο με 2. 2-15-30, πλην 35, ίσον πλην 5. Και αυτό που ξέρουμε από τον κανόνα του Κράμερ είναι ότι χ ίσον δε χ προς την ορίζουσα του πίνακα α, που είναι πλην 5 δια πλην 5 ίσον 1, δε ψι, δε ψι. Ψήσω. Ίσον πλην 5 για πλην 5, ίσον 1. Τους έχουμε πει τους κανόνες του Κράμερ, διότι βγαίνει η μοναδική λύση λόγω του αριστεύσου πίνακα. Πάμε σε ένα σύστημα 3x3. Σύστημα 3x3. Λοιπόν, το εξής σύστημα. 2 χ και 3 ψι και 5 ζε. 23. 3 χ Έχουμε αυτό το σύστημα 3x3. Όταν έχουμε ένα τετραγωνικό σύστημα, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να δούμε αν ο πίνακας του συστήματος είναι αντιστρέψιμος. Αν είναι αντιστρέψιμος, τα πράγματα είναι εύκολα και πάει ρολόι. Το πιο εύκολο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι, αν δεν έχουμε υπολογιστή, να κάνουμε γραμμοπράξεις στον επαυξημένο πίνακα. Έτσι, με γραμμοπράξεις. Τώρα, αν είναι 2x2 το σύστημα, ώσπου να ανοίξουμε τον υπολογιστή, να ανοίξουμε ένα πακέτο, υπολογιστικό πακέτο, θα το έχουμε λύσει, οπότε δεν σας συστήνω. Από 3x3, σαν αυτό δηλαδή, ή σαν 4x4, ας πιστεύουμε και τους υπολογιστές. Κρατώντας πίσω όμως την κάποια αμφιβολία, αν μας δώσει δύο λύσεις, μόνο δύο λύσεις, δεν πρέπει να το πιστέψουμε, διότι δεν ξέρω αν το βλέπετε, ότι ένα γραμμικό σύστημα έχει ή μία ή καμία ή άπειρες λύσεις. Αυτά όταν ολοκληρώσουμε, πούμε, και το άλλο μάθημα, θα φανεί τελείως. Δηλαδή υπάρχει μια τριχοτόμηση για τα γραμμικά συστήματα. Ή καμία, ή το κενό, ή μία, ή άπειρες λύσεις. Οπότε, αν μας δώσουν δύο ζευγάρια λύσεων, να δούμε κάτι δεν πάει καλά, παραδείγματος. Αν μας δώσει δύο, αν δούμε δύο ζευγάρια, θα μπορούμε να πούμε ότι είναι όλος ο υπόχρος που παράγει από να βάσει. Ναι, αλλά θα είναι άπειρο το. Ναι, άπειρο. Θα είναι κι άλλα. Δύο ακριβώς. Δεν γίνεται.
εκτός αν είναι πολυονημικά. Θα μάθετε σε άλλα μαθήματα, αν έχουμε πολυόνημα με πολλές μεταβλητές, μπορεί να έχουμε πεπερασμένες λύσεις, 3, 5, 7, αλλά άμα είναι γραμμικό το σύστημα, δεν γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, με γραμμοπράξεις. Στον επαυξημένο πίνακα. Ο επαυξημένος πίνακας είναι ο εξής. 2, 3, 5, 23. Τρία, τέσσερα, έξι. Οπότε εδώ τώρα δεν είναι κάτι να σας μάθω περισσότερο. Είναι όσα περισσότερα έχετε κάνει και η διέστηση της στιγμής, κάποια γραμμοπράξη μπορεί να σας οδηγήσει πιο γρήγορα από ό,τι φαντάζεται κανείς. Αλλιώς η διαδικασία η γνωστή, ας πούμε, να εμφανίσουμε μονάδα εδώ πέρα, να μηδενίσουμε τα άλλα, μονάδα εδώ, να μηδενίσουμε τα άλλα και τα λοιπά, αυτή είναι η πορεία. Λοιπόν, ας δούμε τώρα τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Λοιπόν, εγώ θα έκανα το εξής. Κρατάμε την πρώτη γραμμή 2, 3, 5, 23, όπως έχει, και κοιτάμε κάπως να μικρύνουμε τους αριθμούς. Αφαιρούμε από την τρίτη γραμμή την πρώτη, από τη δεύτερη γραμμή την πρώτη, ώστε θα εμφανιστεί ο άσος. Έχουμε μανία με τους άσους και τα μηδενικά. Οπότε θα είναι 1, 29 πλην 23, 6. Και σε ένα δεύτερο βήμα θα ήταν να πολλαπλασιάσουμε αυτή επί 2 και να την αφαιρέσουμε από εδώ, να εξαφανιστεί παλιά σου. Θα τα κάνουμε όλα σε πακέτο. Έτσι. Δεν νομίζω ότι σας μπερδεύει. Εντάξει, σας μπερδεύει, παιδιά. Αν το κάνουμε ταυτόχρονα, δηλαδή δύο φορές αυτή και την αφαιρούμε από εδώ, θα είναι 1, 2, 3, 6. 1, 2, 5, 10. 9 πλην 10 πλην 1. Προσέξτε, μην κάνω κανένα λάθος. Εδώ θα είναι 2, 23, 46. 0. Εντάξει, 2, 4, 1. 2, 3, 6. 4. Πάμε παρακάτω. Τώρα θα φέρω μία από τις δύο γραμμές που έχει άσο την πρώτη θέση στην πρώτη γραμμή. Μπορείς να κάνεις μία προτεραιότητα. Ας πάμε τη δεύτερη. 1, 1, 1, 6. Μετά την τρίτη. 1, 1, είναι 1, 0. 2, 3, 5, 23. Κρατάμε την πρώτη γραμμή ξανά. 1, 1, 1, 6. Θα μπορούσαμε να αφαιρέσουμε από τη δεύτερη γραμμή την πρώτη. Οπότε, ωραία, εμφανίζεται 0 εδώ, ξανά 0. Εδώ τι θα έχω, πλην 2, εδώ τι θα είναι, πλην 6. Και εδώ ταυτόχρονα, να πολλαπλασιάσουμε αυτή επί 2 και να την αφαιρέσουμε από εδώ, θα ήταν 0. 1, 5 πλην 2, 3, και πόσο βγαίνει αυτό εδώ, επί 2 είπαμε έτσι, 6, 12, 23 πλην 12, πόσο,
Προσέξτε, γιατί άμα κάνουμε λάθος τώρα, καήκαμε που θα να κάνουμε. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε. Θα αλλάξουμε, γιατί επειδή έχει άσο εδώ πέρα, την γραμμή την τρίτη, θα την πάμε στη δεύτερη και τη δεύτερη στην τρίτη, έτσι. Γιατί αρχίζει να φαίνεται σιγά σιγά. 1, 6, 0, 1, 3, 11. Μηδέν, πλην δύο, πλην έξι, ορίστε, είπε κανείς κάτι. Όχι. Ωραία, κάπως σιγά σιγά φαίνεται το ζήτημα. Θα πολλαπλασιάσουμε την τρίτη γραμμή επί το πλην ενδεύτερον για να εμφανιστεί εδώ ο άσος. Το τσακώσαμε. Λοιπόν, 1, 1, 1, 6, η τρίτη γραμμή θα έχουμε 0, 0, 1, είναι δεύτερο, 3, έτσι. Και η δεύτερη γραμμή την αφήνουμε προς το παρόν, 0, 1, 3, 11 είναι αυτό, 21. Τώρα τι μπορούμε. Να πολλαπλασιάσουμε τη δύο την τρίτη και να την αφαιρέσουμε από τη δεύτερη. Η τρίτη δεν την πειράζουμε καθόλου. Έτσι. Είναι ό,τι θέλαμε. Τι είπε, την. Να πολλαπλασιάσουμε επί 3 την τρίτη και να την αφαιρέσουμε από τη δεύτερη. Ωραία. Θα έχουμε λοιπόν 0, 1, 0, 3, 3, 9, 2. Έτσι δεν είναι. Και την τρίτη θα την αφαιρέσουμε από την πρώτη. Πόσο θα μας κάνει. 1, 1, 0. Την τρίτη από την πρώτη, 3. Τούτο δεν μας αρέσει το άσος σε τούτος. Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε στο τελευταίο βήμα και να έχουμε, τι να κάνουμε, θα αφαιρέσουμε από την πρώτη τη δεύτερη. Θα έχουμε λοιπόν 1, 0, 0, από την πρώτη τη δεύτερη, 1, στην άλλη δεν την πειράζουμε, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 3. Συμπέρασμα. Ο Α αντιστρέψιμος. Ο πίνακας του συστήματος. Γιατί εμφανίστηκε εδώ να είναι ο ανοιγμένος κλιμακωτός του πίνακα Α, που είχε μέσα 23, τι είχε εκεί πέρα, τον είναι αντιστρέψει. Δηλαδή, το ραν του Α είναι 3, το μετράμε πόσες γραμμές, μη μηδενικές γραμμές εμφανίζεται, ή η ορίζουσα διάφορη του μηδενός. Αυτό είναι το ένα. Επίσης, αυτό μας δίνει αμέσως τις λύσεις. Το χ ίσον 1, ψ ίσον 1, ίσον 2, ζ ίσον 3, η μοναδική λύση.
του συστήματος. Και είναι μοναδική λύση, διότι επειδή ο πίνακας είναι αντιστρέψιμος, εκείνη η γραμμική απεικόνηση είναι ένα προς ένα επίν, ισομορφισμός, άρα έχει λύση πάντα και είναι και μοναδική λόγω του ένα προς ένα. Λύση με ορίζουσες. Επειδή θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, θα δούμε πριν να κάνουμε το διάλειμμα, να ζητήσουμε ένα χέρι βοήθειας από τους υπολογιστές. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, θα παίρναμε τον αρχικό πίνακα και θα κάνουμε τον πίνακα ανοιγμένο κλιμακωτό, τώρα ο redaction, που λέγαμε. Μπορείτε να το κάνετε και μόνοι σας, σας έχω δείξει το πακέτο. Πάμε πρώτα σε αυτό το πακέτο. Είναι εύκολο σε κάποιον να μου λέει το τι είναι με τα 23 και τα λοιπά, να μην τα ξαναγυρίζω. Η πρώτη γραμμή του πίνακα του επαυξημένου ποια ήταν? 2, 3, 5. 2, 3, 5, ναι. 23, το επαυξημένο, έτσι. Το επαυξημένο, 23. Μισό λεπτό να βάλω το άλλο. Όμω. Η άλλη. 3, 4, 6, 21. Την εντολή βλέπετε και πώς τη βάζω, έτσι. Πρέπει να χωριστεί σε κόμματα. Κόμμα, ναι. 5, 7, 9, 46. Λοιπόν, είναι εντάξει αυτά, αυτά είναι τα νούμερα. Ναι. Αν είναι έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι το input. Ποιος είναι ο πίνακας, 2, 3, 5, 23, και μας έδωσε το αποτέλεσμα, αυτό που κάναμε τόση ώρα. Το 1001. Υπάρχει ένα δεύτερο πακέτο που είναι εδώ στο E+. Το E-Class, το οποίο είναι κάποιος το είχε φτιάξει και το άφησε ελεύθερο. Άμα φτιάξετε κι εσείς, να τα αφήσετε ελεύθερο. Αυτό που λέει χρήσιμο. Λοιπόν, εδώ έχω τι θέλουμε. Γράφει πλασμό. Εδώ όμως δεν έχει τη δυνατότητα. Παίρνει τον ανάστροφο, υπολογίζει την ορίζουσα, το ύπνος. Τέλος πάντων, να βάλουμε. Συστήματα γραμμικών εξισώσεων. Για πείτε μου ξανά του πίνακα, 2, 3, 5, 23, 3, 4, 6, όχι το 23, το 23 μάλλον πρέπει να είναι, να το βάλουμε εδώ, αν κατάλαβα καλά, γιατί πρέπει να διαβάσουμε τις οδηγίες. 3, 4, 6, 3, 4, 4, 6, και 29, πέντε,
αν κατάλαβα καλά τις οδηγίες. 46. Γιατί λέω, ας πούμε αυτό, γιατί λέει σόλ, το α, ο πίνακας α επιτοχή, το διάνυσμα του χ, ίσο με β, αυτό. Αν πατήσουμε και είμαστε, εντάξει, ποιο πατάμε τώρα. Σόλ. Τι λέει εκεί. Το input, το πίνακας είναι όντως αυτός, το που έλα το βάζει και με δεκαδικά, θα το βάλουμε και δεκαδικά. Το input του πίνακα είναι αυτός και βρήκε 1, 2, 3. Μας βρήκε τη λύση. Δεν βλέπω να έχει ανοιγμένο κλιμακωτό αυτό, αλλά ψάξτε το και αυτό. Ενδεχομένως να είναι χρήσιμο διμερικά. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.